κόψα κατά λάβω. Γιατί θες να κάνεις χώρο με αυτό. Γιατί οφείλεται στα. Α, έτσι. Το σκεπτικό είναι ότι μου βάλεις ένα σχέδιο το οποίο λες ότι εγώ βγάζω 100.000 το χρόνο. Μα τις 100.000 δεν μου φτάνουν να πληρώσω τα ασφαλιστικά μου ταμεία. Δεν πληρώνω την τράπεζα, τα ασφαλιστικά μου ταμεία και την εφορία δεν φτάνει να πληρώσω. Άρα θα πρέπει να κάνω μια αναδιάθρωση. Και ο κύριος έτσι το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Τρεις ερωτήσεις, θα σας υποβάλω μία-μία να μας απαντάτε. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω αυτό που είπατε για την κερδοφορία. Είπαμε ότι υπάρχει μέχρι το τέλος του 2016. Όχι, όχι την κερδοφορία. Όχι, κερδοφορία. Δεν υπάρχουν. Αλλά η κερδοφορία πρέπει να φαίνεται. Τα προηγούμενα τρία χρόνια. Τα προηγούμενα τρία χρόνια ήταν 2013-2014-2015. 2014-2015-2016. Δεν το διευκρινίζει. Με την άποψή μας, τεκμηριωμένη είναι και το 2016. Αυτό έχει 6 χρόνια. Θα καθυστερήσει, θα πρέπει να υποβάλει και κάποια στοιχεία. Στα συμβιβαλλόμενα στην αίτηση, υποβάλλει στην ισοζύγιο. Μία εκ των δύο τελευταίων. Υποβάλλει στην ισοζύγιο τεταρτοβαθμίων για όσου έχουν αυτή τη κατηγορία ζημία. Συνεπώ, θα μπορούμε να τεκμηριώσει ο διαμεσολαβητή αν έχει κέρδη ή όχι και ζημίε. Δεύτερη ερώτηση. Ο νόμος αυτός είναι κιόλας. Κάνουμε ρύθμιση, είναι περιοριστικό το θεό μας υπέρ του δημοσίου. Δηλαδή σε δόσεις μας ρυθμίζει αυτός ο νόμος. Βεβαίως. Ωραία. Με την προϋπόθεση όμως ότι είναι πάνω από 20.000 συνολικές οφειλές μας. Έτσι είναι η ερώτηση που έκανα ο κύριος. Ωραία. Έχει προβλεφθεί άρση των τραπεζικών δεσμεύσεων. Τι εννοεί, γιατί... το συνδώσιο κλπ. Όχι, θα σας πω. Για παράδειγμα, διαφέρθηκα να κάνω ρύθμιση των χρεών στο δημόσιο. Και, η εφορία μου έχει κάνει λέσβευση στο τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης που δεν μπορώ να κόψω ούτε να βάλω επιταγές. Με αποτέλεσμα εγώ να είμαι δεμένος τώρα. Και μετά τη ρύθμιση πάλι δεν μου την έρνουν, δεν την άρουν αυτή. Οι ρυθμίσεις που κάνει η εφορία αυτές οι 12 ή 24 ειδικές περιπτώσεις προβλέπονται όταν αναπληρώσεις ένα ποσοστό των ρυθμίσεων. Δεν σου κάνει αποδέσμευση του λογαριασμού, ούτε περιουσιακό στοιχείο. Με το καινούριο οικονομικό σχέδιο προβλέπεται ότι μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, έτσι, πάρουν τα ποινικά με την κατάθεση της αίτησης και μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, άρονται και όλα τα αναγκαστικά μέτρα. Α, δηλαδή, άρουν και οι δεσμεύσεις των τραπεζικών δεσμεύσεων. Με το που τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις. Ωραία. Και μια τελευταία, αυτό μια διευκρίνηση μόνο, να πω το 85% δεν το κατάλαβα λίγο να μου το εξηγήσω. Το 85% δεν μπορεί να οφείλεται σε μια τράπεζα 85%. Ή σε έναν οφειλέτη και να μπορείτε να πείτε στο νομοσχέδιο. Δηλαδή δεν μπορείτε να είναι μονόπαντος ο δανεισμός. Πρέπει να είναι. Έτσι. Και επειδή κάποιος μπορεί να έχει μόνο στο δημόσιο και να προστάει το 90%, το δημόσιο με τα ασφαλιστικά είναι δύο διαφορετικά. Αν προστάει το δημόσιο το 95% ή το 85%, δεν εντάσσεται στον νόμο. Δηλαδή με νούμερα, αν προστάει από σε τράπεζα 85.000 και 15 στο δημόσιο, δεν παίρνει. Άλλε σε δύο τράπεζε δεν έχει πρόβλημα. Ωραία. Και το αντίστοιχο, αν προσώπου να θέλει δύο δημόσιο και 15 δημόσιο, πάλι σωστά, δεν είναι. Είναι από την εξαίρεση. Ορίστε. Μια ερώτηση. Η άλλη επιχείρηση, η οποία δάνει αυτό, υπάρχει κατάσταση. Έχει γίνει κατάσταση και είναι η διαδικασία πληστηριασμών. Από εκεί και πέρα, υπάρχει κάτι που μπορείς να σταματήσεις, θα είναι σε πρόγραμμα κανονικά, όχι. Αν κάνεις αίτηση και έχει πληρώνει το στοιχείο και πάρει το OK, το οποίο είναι εντός 2-4 ημερών, άρονται όλα τα αναγκαστικά μέτρα. Α, και τη στιγμή που υπάρχει η διαδικασία, δεν είναι. Αφού προβλέπεται για σφραγισμένες επιταγές, διαταγές πληρωμής και όλα τα λοιπά. Ναι, τι γίνεται με ψεγγυητάς. Το με του εγγυητέ, του Παναγιώτα, ρωτάει τι γίνεται του εγγυητέ. Εδώ το γενικεύεται, δεν λέει εγγυητέ, λέει συνοφιλέτη. Είναι υποχρεωτικό ανάλογα με την κατηγορία τη επιχείρηση να υποβάλουν να ενταχθούν και αυτοί και να πάρουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία. Καλύπτει το κείμενο νομοσχέδιο και του εγγυητέ, κύριε Παναγιώτα. Αυτό με την κερδοφορία που είπατε, αν παρουσιάζω κερδοφορία φέτος και κάνω την αίτηση του χρόνου, δεν την εγγυούμε. Υπάρχει όριο πότε θα γίνει η αίτηση. Αρκεί το δάνειο 2016 να είχατε καθυστερημένο δάνειο ή σε ρύθμιση. Ναι, αν δεν είχα κερδοφορία το προηγούμενο χρόνο, μπορεί να έχω φέτος και να κάνω. Ναι, περισσότεροι γι' αυτό
συνιστούμε, ξεκινήστε, γι' αυτό συνιστούμε, ξεκινήστε από τώρα, ώστε να έχετε κάτι που τυπώνει και το 16 λέει. Ή φτιάχτε τα έτσι, γιατί πάρα πολλοί, ας πούμε, δεν βάζουν το κόστος πολυθέτων, που να το σπάσουν δηλαδή και να βγάλουν, να το μεταφέρουν και να βγάλουν κάποια κύρια. Μιλώντας για τις λεπτομέρειες, μάλλον ενός νομοσχεδίου, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Με ποιον έγινε, με ποιους φορείς, ποια πρόσωπα ή ποιες ομάδες μετήχαν στη διαβούλευση ενός νομοσχεδίου που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που ολοκληρώνει τον κύκλο του Πρώτου Μαντανία. Ποιοι διαβουλεύτηκαν. Δηλαδή, όταν λέω φορείς, πρόσωπα, ομάδες, γιατί είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Είναι πραγματικά ένα μέτρο το οποίο αν ισχύει θα απεγκλωβιστεί ο επιχειρηματίας γενικά. Όμως υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Όλα αυτά που καθορίζονται, γιατί εδώ μέσα μετέχουν ομάδες προσώπων. Έτσι μιλάω γενικά. Επειδή η αυτοδιοίκηση και το μικρόφωνο μόνο γιατί δεν είναι μεγάλο κομμάτι μέσα από το τμήμα. Είπα το εξής. Ένα νομοσχέδιο, γιατί τώρα αναλύουμε μάλλον τις λεπτομέρειες και το πώς θα εξελιχθεί. Εγώ ρωτώ καταρχήν, ποιοι διαβουλεύτηκαν για αυτό το νομοσχέδιο, ποιοι μετήχαν. Και ένα μεγάλο και βασικό κομμάτι, κύριε Κωνσταντινίδη, μιλώ πέρα από ο δικηγόρος, γιατί περισσότερο με ενδιαφέρει σαν συνάδελφος, μέσα από τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, από το τμήμα εμπορίου που ανήκει στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα αναλύμων εταιριών, έτσι, το οποίο ελέγχονται μέσα από την περιφέρεια. Αυτό το νομοσχέδιο, ποιοι μετήχαν, γιατί από ό,τι βλέπουμε, τουλάχιστον και όπως θα εξελιχθεί, θα υπάρχουν κάποια κενά και λέω περισσότερο νομικής φύσης κενά. Αυτή η διαβούλευση είναι μέσα. Να σας απαντήσω, στην απάντηση που βάζει ο Βιώτερος, σε αυτό έχετε δίκιο. Εμφανίζεται ένα νομοσχέδιο το οποίο οι βασικοί οικονομικοί παράγοντες δεν έχουν λάβει καν γνώση. Έτσι. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι συνέχεια που προσπαθεί να καλύψει το προηγούμενο και τα κόκκινα. Ναι, αυτό. Τα κόκκινα δεν είναι. Κατά σύμβολο,